ποδόσφαιρο. Τα νέα είναι πολύ καλά εδώ. Ο καιρός και γενικά όλες οι συνθήκες είναι υπέροχες. Και αυτό αντανακλάται και στη διάθεση όλων. Ζούμε μια πραγματικά special ποδοσφαιρική βραδιά που ελπίζουμε να προσφέρει πολύ πλούσιο θέαμα και ιδιαίτερες συγκινήσεις. Ένα πραγματικό μνημείο για το ποδόσφαιρο, το γήπεδο αυτό. Σου δίνει μεγάλο πρεστίζ όταν το χρησιμοποιείς ως έδρα σου. Και όπως βλέπετε, έχουμε ήδη αρχίσει. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Ωραία τρίπλα έκανε εδώ. Δεν καταλαβαίνει από σκληρά μαρκαρίσματα αυτός ο παίκτης. Μπράβο του. Εντάξει, έχουμε δει και καλύτερες σέντρες από αυτήν εδώ. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Ντανίλο. Μουνιάν. Γκεντουζή. Ντανίλο. Θα κερδίσει τελικά την μπάλα. Μουνιάν. Σανκαρέ. Θα ανοίξει την μπάλα προς τα πλάγια. Πολύ ζόρικη επέμβαση. Καλά το πήγε. Μέχρι ένα σημείο. Αλλά τελικά τα έκανε θάλασσα. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Σανκαρέ. Ωραία πάσα. Καλή η σκέψη, αλλά δεν έπιασε. Πασκουάλ. Νομίζω πως κάποια στιγμή μία από τις δύο πλευρές θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες. Διάβασε άριστα την κατάσταση και κατάφερε να κόψει. Λίγο πριν ο αντίπαλος απειλήσει το τέρμα του. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Και η μπάλα τώρα παίζεται από τα αριστερά. Και συνεχίζει. Ο κύκλος πέρασε με μία έγκαιρη απόκρουση. Ωστόσο είναι κόρνερ. Σανκαρέ, θα διώξει την μπάλα. Η άμυνα πολύ σωστά το κράτησε εκεί και τον νίκησε κατά κράτος. Δεν του έδωσαν καν τον χώρο να γυρίσει το σώμα του. Θα επιστρέψει την μπάλα προς τον άξονα. Τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Σανκαρέ, να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Ζουλιάνο. Προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας. Η πάσα αυτή τελικά ήταν χωρίς παραλήπη. Καταφέρνουν να διώξουν. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Γκεντουζή. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Λίγο ήθελε και τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά τώρα. Για να είμαστε δίκαιοι εδώ, και ο αμυνόμενος έκανε φοβερή προσπάθεια, γλιτώνοντας ίσως και γκολ με αυτό το πολύ αποτελεσματικό τάκλιν. Ωραία η ενέργειά του από τα αριστερά. Για να δούμε αν θα βγει κάτι από αυτό. Θα πρέπει να σεντράρει τώρα. Μία κεφαλιά. Μπράβο του! Δεν ήταν εύκολη η απόκρουση. Μεγάλη απόκρουση αυτή εδώ. Κατάφερε να αποσοβήσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο. Καλιτζούρι.
Υποπίπτησε φάουλ. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Κατάφερε και την κράτησε. Πολύ καλή πάσα. Μπάριος. Γκεντουζή. Δεν θα τα καταφέρει εδώ. Μπερδεύτηκε μάλλον. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Αυτός ο παίκτης μπορεί πραγματικά να σπείρει τον πανικό στα αντίπαλα καρέ. Σε εκείνο το σημείο με την μπάλα στα πόδια είναι σαν να παγώνει ο χρόνος υπέρ του και οι αντίπαλοι απλά να τον παρακολουθούν αν δεν μπορεί να αντιδράσουν. Ναι, το έκανε. Σανκαρέ. Μάριος. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Χαμηλά γίνεται η σέντρα. Έβαλε σωστά εκεί το πόδι του και κέρδισε τη μονομαχία. Γκεντουζή. Καλιτζούρι. Πάσα με αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Γεμίζει όμορφα προς τα και κάνει το σουτ. Είναι εντελώς άστοχο αυτό. Αυτό το άσχημο τελείωμα τους έχει απογοητεύσει όλους. Και ειδικά τον ίδιο. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι θα μπορούσε να έχει κάνει σε αυτή τη φάση. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον εδώ, δεν έπαιζαν στο ίδιο έργο οι δυο τους. Μουνιάν. Μπήκε αποφασιστικά στον αντίπαλο. Δοκίμασε να πάει μόνος του, αλλά δεν μπόρεσε. Ματίγια Αναστάζιτς. Κάνει τη μακρινή παλιά. Τη στέλνει μακριά. Περιμένει πάσα. Ευκαιρία για αντεπίθεση. Η Σάλκε καλά τα πάει εκεί στη μέση. Σωστοί κέρβεροι οι παίχτες. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Χουάν Μιράντα. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Δοκίμασε να τα κάνει όλα μόνος του. Αλλά δεν μπόρεσε. Άλλωστε κάτι τέτοιες προσπάθειες δύσκολα βγαίνουν. 6 η πάσα του συμπαίκτη του. Να δούμε αν θα κάνει κάτι καλό εκεί. Το τελευταίο σφύριγμα του πρώτου μέρους είναι γεγονός. Μέχρι στιγμής καμία ομάδα δεν έσπασε το ρόδι. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν προσπάθησαν ούτε πως έλειψε το διαδρόμιο. Πες μας μερικές από τις σκέψεις σου για το πρώτο ημίχρονο τμήμα. Απίλος του ημιχρόνου σε ένα μάτς με καλό ρυθμό και με πολύ ενδιαφέρον. Ξανά πίσω στις θέσεις μας, το δεύτερο ημίχρονο άρχισε. Συνήθως επικεντρωνόμαστε στην επίθεση, αλλά ξεχνάμε πως παίζουν και αμυντικοί στο παιχνίδι. Και σήμερα τα πήγαν όλοι τους πολύ καλά. Ευκαιρία για αντεπίθεση τώρα. Καλό διώξιμο. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Χουάν Μιράντα. Μπάριος. Μπάριος. Ψάχνει τη σύρτη πάσα. Κρατάει χαμηλά την μπάλα εδώ. Καλιτζούρι. Χουάν Μιράντα. Ματίγια Αναστάζιτς. Γκεντουζή. Γκεντουζή. Θα κάνει τη μακρινή παλιά.
Μάλλον ψάχνει για κάποιο συμπαίκτη του εδώ. Καλού κακού, καθαρίζει την πάση. Καλιτζούρι. Εξαπολύει ένα σουτ. Τίποτα. Ας το ξεχάσουμε αυτό το σουτ. Εφόσον διακόπτει το παιχνίδι. Δεν άντεξε τελικά στην πίεση που του άσκησε ο αντίπαλος. Όμορφες πάσες. Ζουλιάνο επιμένει εκεί και θα πάρει την μπάλα. Η μπάλα στον Καλιτζούρι. Πανέξυπνη αυτή η παλιά. Καλιτζούρι έκανε την παλιά στον κενό χώρο. Αλλά δεν ήταν τόσο καλή όσο θα ήθελε ο συμπαίκτης του. Και πίσω στον άξονα η μπάλα. Με το ρολόι να έχει ήδη διανύσει αρκετή απόσταση, το σκορ δεν έχει ανοίξει ακόμα εδώ. Δύσκολη η φάση για την αντιπαλία μου. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Τον έστειλε αδιάβαστο. Κάνει μία σέντρα. Σωστά, θα διώξει ο αμυντικός. Γκεντουζή. Θα επιστρέψει την μπάλα προς τον άξονα. Αλλαγή παιχνιδιού προς την άλλη πλευρά. Τελικά, ο αντίπαλος θα κερδίσει σε αυτή τη μονομαχία. Αυτή του η βαθιά παλιά δεν είχε τύχει. Νομίζω πως άλλο ήθελε να κάνει και άλλο έκανε. Και αυτό το απολογητικό βλέμμα προς το συμπαίκτη του τα λέει όλα. Αλλάζει παιχνίδι. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Γιάν Κούντελα προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Και είναι έτοιμος να σουτάρει. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο γκολκίπερ. Θα ψάξει μακριά για συμπαίκτη. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Το γέμισμα από αρκετά μακριά. Μα τι για Αναστάζιτς. Θα κερδίσει. Σφυρίζει. Αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Η Σάλκε κάνει αλεπά. Η γροθιά στο στομάχι των αντιπάλων. Αν θέλουν να κάνουν κάτι τώρα, θα πρέπει να βιαστούν. Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν απελπιστικά για αυτούς. Από τη στιγμή που ξαναπήραν την κατοχή της μπάλας, κινήθηκαν ταχύτατα και πολύ αποφασιστικά. Πραγματικά μια υποδειγματική φάση για το πώς πρέπει να εκδηλώνεται σωστά ένας ευνηδιασμός. Κατάφεραν και πέτυχαν το πρώτο, αλλά πάρα πολύ σημαντικό γκολ. Ιγνάσιο Ντόν. Σανκαρέ. Αποδεικνύουν πόσο συμπαγής ομάδα είναι σε κάθε σημείο του γηπέδου. Μάλλον ήρθε η ώρα να ενισχύσουν την επίθεσή τους και να επιδιώξουν την ισοφάριση. Οι αμυντικοί θα πρέπει να προωθούνται πιο πολύ και ας ρισκάρουν. Κάνει μία μακρινή ψηλή παλιά. Γκεντουζή. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Επιχείρησαν μία καλή προσπάθεια οι αντίπαλοι, αλλά αυτός καραδοκούσε και έκοψε πάρα πολύ εκεί. Κάνει έξυπνη κίνηση δίνοντας ύψος στην μπάλα.
άτσαλη προσπάθεια. Ίσως και να τους κοστίσει στη συνέχεια. Πάσα με αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Πιέζουν για άλλο ένα γκολ. Έτσι ώστε να θέσουν τέρμα στα όνειρα των αντιπάλων τους. Γιάν Χούντελα. Μεγάλη προσπάθεια. Επιχειρεί το γέμισμα. Από τη στιγμή που είσαι πίσω στο σκορ, δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει να κάνεις συντηρητική τακτική. Θα πρέπει να ρισκάρουν, δεν γίνεται αλλιώς. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Καλιντζούρη έχει κενό χώρο μπροστά του. Καλιντζούρη γεμίζει προς την περιοχή. Πετάει την μπάλα μακριά για να είναι σίγουρος. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Με πολύ καλό timing κατάφερε να μπει στη φάση και να κόψει. Αυτή η αδράνεια της άμυνας θα πρέπει οπωσδήποτε να τους βαρέσει μερικά καμπανάκια. Πρέπει να σοβαρευτούν και να διορθώσουν λίγο την αμυντική τους λειτουργία. Χουάν Μιράντα. Η μπάλα πάει πίσω. Για να δούμε. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Θα συγκλίνει προς τα μέσα. Θα κάνει τη σέντρα. Καταφέρνει να διώξει με τις γροθιές ο γκολκίπερ. Σαν να πιάστηκε στον ύπνο εδώ η άμυνα. Άλλα λόγια, κοιμόντουσαν όρθιοι. Γιάν Χούντελα προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στο πλάγι. Προς τα πίσω η μπάλα, θα δοκιμάσουν να χτίσουν την επίθεση από το 0. Και έχουμε τη λήξη του αγώνα. Αυτό είναι και το τέλος της διαδρομής για την ομάδα του. Αυτό ήταν. Μας αποχαιρετούν. Τους αγώνες νοκάου